Είδαμε πέρσι οι τιμές φθαρτών των λαχανικών, είναι οι καιρικές συνθήκες και μας είπε χθες ο κύριος Κατσάσης των φρουτοπαραγωγών ότι, του συνδέσμου, του σωματείου ουσιαστικά, ότι αναμένεται τις επόμενες μέρες να αυξηθούν περαιτέρω. Κύριε Κατσάση, έτσι έγινε? Όντως έτσι έχουν τα πράγματα, κυρία Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι εδώ μαζί μας και ο κύριος Μάρος Δουσιώλης, να τον καλωσορίσω, του Συνδέσμου Καταναλωτών. Καλωσορίσατε, κύριε Δουσιώλη. Πείτε μας, κύριε Κατσάση. Σχεδόν από τα χθες μέχρι και σήμερα διπλασιάστηκε η τιμή της ντομάτας. Διπλασιάστηκε από χθες μέχρι σήμερα. Από χθες μέχρι και σήμερα. Δηλαδή πόσο είναι σήμερα? Στα 1,50 με 1,60 το κιλό. Σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του στο αγκουράκι των θερμοκήπιων. Από 1,50 έφτασε στα 2,80 με 2,90 το κιλό. Σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή στα αγκουράκια του χωραφιού. Από 2 ευρώ έφτασε στα 3 ευρώ το κιλό. Ανέβηκε, όχι αισθητά, κατά 20 σέντς η τιμή στο κραμπίν το πράσινο και κατά 20 σέντς η τιμή στο κραμπίν το κόκκινο. Από 1,20 κουλούμπρες χθες έφτασε στα 1,50 και τα σαχούρκα από 3,50 στα 4 ευρώ. Και έπονται και άλλες αυξήσεις. Έπονται και άλλες αυξήσεις. Καλά σας έλεγα, χθες να τρώμε φέτος στις γιορτές σαλάτα χρυσάφι. Συγγνώμη. Να τρώμε σαλάτα χρυσάφι. Όχι, δεν θα τρώμε. Άρχισε, κοίταξε, μέχρι τώρα είναι ελαίο καιρού, καιρικό συνθηκό. Ναι. Τώρα άρχισε η ζήτηση. Άρα τώρα είναι, συνδυάζεται και αυτός ο παράγοντας. Αυτή τη στιγμή αυξάνεται η ζήτηση, να ξέρει και τα προϊόντα είναι τα ίδια οι ποσότητες που παρέχονται στην αγορά, να ξέρει ότι θα ανέβει ένα προϊόν. Μάλιστα. Και αυτό διπλασιάστηκε η εντιμή ντομάτας και το κουράκι. Ναι. Έχουμε ακόμα δύο ανοίγματα τιμών. Ακόμη δύο ανοίγματα. Ναι, είναι το Σαββάτο και το ερχόμενο Σαββάτο και η ερχόμενη Δευτέρα. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Εγώ βλέπω άλλο σε κάποια προϊόντα περαιτέρω αυξήσει. Σε ποια? Εντάξει, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα τώρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατσάση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Καλωσορίσατε, κύριε Δρουσιώτη. Και δεν έχουμε να πούμε μόνο για τα αγκουράκια και τις ντομάτες, έχουμε να πούμε και για πολλά άλλα. Ναι, για τις ντομάτες ακούσαμε καλά. Δεν αυξήθηκαν τόσο οι ντομάτες. Τόσο πολύ. Ναι, αλλά για τις πατάτες παραφέρθηκε εδώ. Επειδή παρακολουθούμε τις τιμές από τις 3 Δεκεμβρίου μέχρι 18 Δεκεμβρίου, που ήταν η τελευταία μέρα που πήραμε τις τιμές, οι πατάτες, η μέση τιμή των πατατών ήταν 127 σέντ, που έχει υπολογιστεί και στο χριστουγεννιάτικο μας τραπεζί, οπότε δεν ήταν 90% και γίνα τόσο. Ήταν ήδη, ναι. Ναι, ναι, και δεν είναι μόνο τα φθαρτά στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, διότι τα φρούτα δεν αναφέρθηκαν αυξήσεις σοβαρές στα φρούτα. Εκεί είναι σταθερά. Όμως και στα λαχανικά, να πούμε εδώ ότι παρατηρήθηκαν και χρονιές που στο τελευταίο άνοιγμα οι τιμές είχαν πέσει, είχαν μειωθεί αισθητά στο τελευταίο άνοιγμα, αλλά κατά κανόνα αναμένουμε στα τελευταία ανοίγματα των τιμών να αυξάνονται οι τιμές, αλλά τα αναμένουμε στα λαχανικά περισσότερο, στα φρούτα όχι και τόσο στα φρούτα. Λοιπόν, και ερχόμαστε στο δικό μας, τα δικά μας. Στα υπόλοιπα προϊόντα. Ναι, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την τσέπη μας. Έτσι, να ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε την τσέπη μας. Λοιπόν. Θα ήταν καλύτερα να ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε τον τρόπο σκέψης μας και ενέργειάς μας. Αυτό θα έπρεπε να κοιτάζουμε. Και η τσέπη απλώς είναι το μέσο να μας επηρεάσει με τον τρόπο που θα σκεφτούμε. Εντάξει, βασικά είναι το ότι έχει μέσα η τσέπη. Αν δεν έχει μέσα, επηρεάζει και το μυαλό. Λοιπόν, ναι, σωστά. Ναι. Πάμε να μας ενημερώσετε. Ναι, η έρευνά μας αποσκοπούσε σε δύο κύρια σημεία. Ναι. Πρώτο σημείο, να δούμε κατά πόσον οι τιμές από την αρχή του Δεκεμβρίου, όσον πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, εάν παραμένουν οι ίδιες ή διαφοροποιούνται, έναν αυτό. Και δεύτερον, να υπολογίσουμε το κόστος ενός τραπεζιού και όχι για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ σημείων πώλησης, μεταξύ αγορών ή μεταξύ πολιών, το πραγματικό κόστος ενός τραπεζιού στην Κύπρο. Ναι.
Αυτοί είναι οι δύο σκοποί. Στον πρώτο σκοπό είναι ευχάριστες οι διαπιστώσεις μας ότι δηλαδή στα προϊόντα, αν εξαιρέσουμε τα φθαρτά τις τελευταίες ημέρες, δεν παρατηρήθηκε αύξηση στα προϊόντα. Αντίθετα, προϊόντα τα οποία όπως κρασιά, μπύρες και ζυμάνια και κάποια άλλα τα οποία ήταν σε προσφορά από την αρχή του Δεκέμβρη, διατηρήθηκε η προσφορά, η τιμή της προσφοράς μέχρι και χθες. Ήταν η τιμή. Δεν μπήκε προσφορά αρχές του Δεκέμβρη και επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήρθε ο καταστηματάρχης και ανέρεσε αυτήν την προσφορά διότι θα υπάρχει στα Χριστούγεννα. Αυτή είναι μια καλή συμπεριφορά και αυτό μας έκανε εντύπωση, πολύ θετική εντύπωση. Δεν το αναμέναμε. Αναμέναμε πάντοτε καχύποπτοι, ναι, ότι στις αρχές βάζαν τις προσφορές και όταν έρθουν τα Χριστούγεννα θα φύγουν αυτές οι προσφορές, διότι θα είναι τα Χριστούγεννα. Δεν συνέβη και αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ερχόμαστε τώρα με τα τραπέζια. Ναι. Κάναμε δύο τραπέζια, έναν οικονομικό και έναν πλούσιο. Προσαρμοστήκατε στις δυνατότητες του καθενός. Ναι, το πλούσιο τραπέζι. Το πλούσιο τραπέζι θα έλεγα ότι η ονομασία του θα είναι τραπέζι με την κυπριακή νοοτροπία, το πλούσιο. Δηλαδή, το οικονομικό τραπέζι περιλαμβάνει έναν είδος. Έναν είδος μπύρας, έναν είδος αναψυκτικά, έναν είδος κρέατος, έναν είδος κρασιού ή τελευκών ύψη. Το πλούσιο τραπέζι περιλαμβάνει την ποικιλία και τα δύο είδη βασικά τουλάχιστον, για το ένα, για το άλλο. Και το άλλο που έχουμε υπολογίσει είναι ότι ο Κύπριος, όταν κάνει τραπέζι για 6 άτομα, μαγειρεύει για 10 άτομα. Όταν για 6 άτομα αρκούν 2 βασικά φαγητά, θα κάνουμε 3 και 4 βασικά φαγητά. Έχουμε στην Κύπρο, ναι. Το έχουμε. Ξέρετε, είναι και ένδειξη φιλοξενίας τούτο. Να με λείψει το φαΐ. Εγώ θυμούμαι τη μητέρα μου και η γυναίκα μου λέει, μα αν μας έρθουν ξένοι, τι θα κάνουμε. Ακριβώς, τι θα κάνουμε. Πότε έρχονται ξένοι που δεν τους περιμένεις. Και όμως πάντοτε μαγειρεύουμε, είναι με αυτήν την νοοτροπία. Ναι. Είδαμε ότι για το οικονομικό τραπέζι κάναμε και για τετραμελή και για εξαμελή οικογένεια. Πάμε να τα κοστολογήσουμε. Τα κοστολογήσαμε και στην κοστολόγηση υπολογίσαμε και έναν 5% επιπλέον που περιλαμβάνει χαρτομάντιλα, λάδι, λεμόνια, άλας, καρικεύματα, αυτά τα μικρά-μικρά που στο τραπέζι χρειάζονται. Ναι. Για την τετραμελή οικογένεια το οικονομικό είναι γύρω στα 72 σεν και για την εξαμελή οικογένεια είναι 96. Όταν έρθουμε στο κυπριακό τραπέζι, το ονομάσαμε πλούσιον εμείς, το κόστος ανεβαίνει στα 127 για την τετραμελή και τα 200 για την εξαμελή οικογένεια. Κάναμε και μία σύγκριση με τις τιμές με βάση το παρατηρητήριο τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, που είχε διενεργήσει μεγαλύτερα οπωσδήποτε παρατηρητήρια για σκοπούς σύγκρισης τιμών, όχι για κόστος. Η σύγκριση τιμών μεταξύ επαρχιών, σύγκριση τιμών στην ίδια επαρχία. Κατά μέσον όρο, το σημερινό τραπέζι, παρόλο ότι λέγονται αυτές οι αυξήσεις, κατά μέσον όρο είμαστε στα ίδια επίπεδα του 15, 16 και 17. Το σημερινό του 18 τραπέζι δεν απέχει πολύ από τα προηγούμενα τραπέζια των προηγούμενων 3 χρόνων. Ναι. Αυτές είναι βασικές διαπιστώσεις μας. Πού παρατηρείτε σε κάποια προϊόντα που συνηθίζουμε να αγοράζουμε στο γιορτινό τραπέζι συγκριτικά με πέρσι κάποιες αδικαιολόγητες αυξήσεις, δηλαδή κάτι το οποίο στοίχιζε πολύ λιγότερο πέρσι, ενώ φέτος στοίχιζε πολύ περισσότερο. Θα εκπλαγείτε. Εξαιρώ τα φρούτα και τα λαχανικά που πάντοτε οι παράγοντες που τις επηρεάζουν κανείς δεν είναι. Για όλα τα άλλα τα προϊόντα είναι οι τιμές φθηνότερες, εκτός από τα κρέατα που είναι ελαφρώς ψηλότερες. Μάλιστα. Αυτό είναι φθηνότερο. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Γιατί σημαίνει, ναι, ότι αρχίζουμε και σταθεροποιούμαστε. Και μάλιστα. Αυτές είναι ευχάριστες διαπιστώσεις. Να μην ερχόμαστε μόνο εδώ και να λέμε τα κακά μόνο είναι τα αρνητικά, να λέμε και τα καλά. Μακάρι, κύριε Δρουσιώτη, να μπορούσα να κάνω μια εκπομπή που να έχουν λόγο μέσα, χώρο μέσα μόνο οι καλές ειδήσεις. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Όποιες ειδήσεις και να είναι, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν,
Εξαιρετικά νέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως να τα ξαναπούμε μέσα στις γιορτές. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλές γιορτές. Ναι, και να, αναφέρω εδώ ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σήμερα ή αύριο θα βγάλει και το δικό της παρατηρητήριο που είναι πανκύπριο και για σκοπούς σύγκρισης τιμών μεταξύ επαρχιών και εντός επαρχίας θα είναι το πανκύπριο, αλλά δεν θα περιλαμβάνει το κόστος του τραπεζιού όπως το έχουμε κάνει εμείς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την...